Ούτε. Μια μισό λεπτό τώρα, θα μας πάει στα νεύρα. Πάει. Εδώ είσαι. Να το. Είναι το Freak Show Mini, κλόνος, κόκκινο, προφανώς το χρώμα, αλλά εγώ το παρήγγειλα σε χαλκό, οπότε, για να δούμε, αυτό είναι το RDA μας, είναι το ωραίο σκελετό, είναι το μισό περίπου. Στη διάμετρο είναι η ίδια. Να δούμε τι έχει στο μαγικό σακουλάκι. Όσο φορά τα ακουστικά, καλά να πάθετε. Ωραία. Έρχεται με το αλενάκι. Δύο αντιστάσεις. Δύο βίδες. Αυτά είναι τα παραλυκόμενα. Αν μπορέσω, δεν θα μπορέσω. Να βγάλουμε αυτό από εδώ. Πού πας? Ωραία. Να το και πάνω στο mod μας. Δεν έχει πολύ μεγάλη πισίνα για βαμβάκι, αλλά εντάξει. Ούτως ή άλλως δεν το γεμίζεις. Τα ανοίγεις, βάζεις όσο θες και το κλείνεις. Αυτό είναι το καπάκι. Εντάξει, δεν είναι κυρτό από μέσα, δεν ξέρω κατά πόσο θα επηρεάσει αυτό τη γεύση. Ρυθμιζόμενο είναι για διπλές αντιστάσεις με ρυθμιζόμενο airflow, αλλά έχει και, από ό,τι θα δείτε εδώ, έχει 1, 2, 3 τρύπες για το airflow και εδώ δεν έχει. Είναι αυτή και αυτή. Είναι για να το δουλεύει στο dual coil, στις διπλές αντιστάσεις, και αυτή στη μέση είναι για να επιλέξεις αν θες μόνο τη μία αντίσταση. Εδώ είναι με τη μία αντίσταση. Αυτές είναι κλειστές και αν το γυρίσουμε εδώ είναι με τις δύο αντιστάσεις και η μία είναι κλειστή, εννοείται. Και το airflow αντιστοίχως το ρυθμίζεις, κλείνεις και μπορείς να κάνεις και mouth to lung τζούρες με ρυθμιζόμενο πιν, υποθέτω. Να το, πολύ καλή δουλειά για κλόνο, υποθέτω. Πάμε να βάλουμε αντίσταση. Ναι. Κάτσε να μαζέψουμε λίγο αυτά εδώ. Θα πούσουμε μια αντίσταση έξω και σε άλλο βίντεο μπορεί να φτιάξουμε και αντιστασούλες για να βάλουμε την αντιστασούλα μας. Μέσα από την κάμερα δεν γίνεται να κοιτάω, οπότε... Ωραία. Να βρω ένα κατσαβιδάκι. Βρήκα. Ένα κατσαβιδάκι για να την βάλουμε στη θέση κιόλας. Θεωρητικά θέλουμε να είναι πάνω από το airflow σχετικά. Τελικά είναι λίγο δύσκολο στην κάμερα. Με πενσάκι αυτή τη φορά. Είναι 2 χιλιοστά στη διάμετρο την εσωτερική αντίσταση. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε για να πάει εκεί, κάνουμε αυτό και μετά αυτό. Και βλέπουμε
σχετικά ωραία. Πάλι δεν κάθεται ακριβώς κέντρο. Αλλά δεν θα σκάσουμε κιόλας. Ας πούμε το θέλουμε εκεί. Έσφιξε, υποθέτω. Και αυτό έσφιξε, υποθέτω. Εντάξει, σχετικά κεντρικά είναι. Εντάξει, είμαι και λίγο τηλεομανής τώρα. Εδώ έτσι όπως είναι με ενοχλεί πάρα πολύ. Αλλά για χάρη του βίντεο ας το αφήσουμε έτσι. Λοιπόν, να σκόψουμε τώρα. Κόψαμε, να δοκιμάσουμε. Για να δούμε πόσα ohm είναι. Οπότε από κάτω, επειδή είναι επίπεδο, θέλει λίγο ξεπίδωμα, αν είναι ρυθμιζόμενη έτσι, αν δεν είναι, για να δούμε τώρα. Ούτε για μισό λεπτό τώρα θα μας πας τα νεύρα. Είναι περίεργος τώρα τι παίζει. Okay. Α, ορίστε, 4 ohm λέει. Ωραία, λέω, για να δούμε. Ωραία, πολύ όμορφα. Οπότε πάμε να το περάσουμε και βαμβάκι. Τώρα αυτή την περίοδο δοκιμάζω το cotton bacon, αν και οπτικά είναι σαν να αγοραστό βαμβάκι. Τέλος πάντων, σαν να περνάς κλωστή σε γελώνα, καμία σχέση. Το πετύχαμε τουλάχιστον. Όμορφα. Τώρα θα κόψουμε εδώ τις άκρες που πιάσαμε τις χοντροδαχτύλες. Όμορφα. Θα βάλουμε και το βαμβάκι μέσα. Είναι η πρώτη φορά, μη φωνάζετε, ούτε κάνει και τα λοιπά. Εδώ. Και αυτό το βάλουμε από πίσω, μάλλον τα έκανα ανάποδα. Δεν πειράζει. Ωραία, μαλακάκι απαλά. Μάλλον. Τελικά είναι δύσκολο να το κάνεις αυτό στην κάμερα. Θα βάλουμε και λίγο να το βρέξουμε. Είναι ακριβώς όπως είναι ο ναργιλές. Ωραία δουλειά, για να ανεβούμε λίγο στα βάτ. Πάμε στα 20 φατ. Εδώ είσαι, να το. Είναι ακριβώς όπως μυρίζω να γυλές όμως. Ωραία, ας το κλείσουμε. Θέλω να είναι μονό το airflow, οπότε θα γυρίσω δεξιόστροφα
για να πέσει μόνο η μονή πλευρά. Και επειδή θα ξεκινάω μέσα,